Επιστρέψαμε και μας έλειψες πάρα πολύ άσχημα. Και εμένα μου λείψατε. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ελπίζω να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε. Εσύ πήγες πουθενά. Εγώ όχι εδώ. Και ξεκούρασε ή έγραφες. Μια χαρά. Το ξεπέρασε γρήγορα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εσύ. Όχι καλά, περάσαμε διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε, αλλά επικοδομητικά και διαφορετικά καλά. Υγεία. Αυτό βασικά. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε για κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Είχαμε το αξιμερώματα ουσιαστικά την νέα σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι ίσως η πιο ελπιδοφόρα και αισιόδοξη νέα σελήνη αυτής της χρονιάς μέχρι τώρα, για να καταλάβετε. Δηλαδή βγάζουμε στην άκρη το προηγούμενο τετράμινο και πάμε στη σημερινή νέα σελήνη. Πάντα η νέα σελήνη έχει να κάνει με, αυτό το λέει και η λέξη, νέα ξεκινήματα, νέες εμπειρίες, νέα πράγματα στη ζωή μας. Είναι μια νέα σελήνη, δεν επηρεάζει μόνο τη σημερινή μέρα, δηλαδή οι προβλέψεις μου δεν αναφέρονται μόνο στο σήμερα, αναφέρονται κυρίως στις επόμενες δύο εβδομάδες. Και επειδή θεωρώ ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι οι πιο γόνιμες του Μαΐου, και μπορούμε να σπείρουμε τους σπόρους είτε μιας νέας δουλειάς, μιας επιχειρηματικής κίνησης, μιας καινούργιας σχέσης, μιας συνεργασίας, μιας συμφωνίας, κάτι που να έχει σχέση με τις σπουδές μας, κάτι που να έχει σχέση επίσης με τη φυσική μας κατάσταση και υγεία, και μετά από τις ατασταλίες του Πάσχα, μια χαρά νέα σελήνη να μαζευτούμε, να αγιωθούμε, να προσγειωθούμε και να δούμε ο καθένας από εμάς τι καινούργιους στόχους έχει να θέσει, που είπαμε, είναι πολύ γόνιμο το έδαφος, τουλάχιστον αυτή την περίοδο και για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Από Δευτέρα. Η παροιμία γνωστή, από Δευτέρα. Όχι από Δευτέρα, από σήμερα, από αύριο.